ευχαριστώ την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και το διαδικτυακό κανάλι Φρικτορίες για την τιμητική πρόσκληση να σας μιλήσω για την τραγωδία «Ηλέκτρα» του Ευρυπίδου. Γράφτηκε το 413 από το μεγάλο μας τραγικό. Στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου και συγκεκριμένως όταν τελείωνε η Σικελική εκστρατεία. Πνεύμα ανήσυχο, πρωτοπόρο, θαραλέο, ανατόμος της ανθρωπίνης ψυχής, ο ποιητής είχε ήδη γίνει αγαπητός. Μας διηγείται ο Πλούταρχος στο βιβλίο του Νικίας πως μετά την πανολεθρία των Αθηναίων κάποιοι στρατιώτες που περιπλανώντο μετά τη μάχη και εγνώριζαν αποστήθους αποσπάσματα του μεγάλου τραγικού, ευχαρίστως τους μετέδιδαν σε άλλους, ώστε τραγουδώντας τους εξασφάλιζαν από τους περαστικούς τροφή και νερό και εσώθησαν και επέστρεψαν στον τόπο τους ευγνώμονες για τον μεγάλο ποιητή. 9 έτη μετά τελειώνει επιτέλους ο εμφύλιος Πελοποννησιακός και μετά την ήττα στους Αιγαίους ποταμούς και την πολιορκία των Αθηνών από τον Σπαρτιάτη στρατηγό Λύσανδρο, οι Αθηναίοι αναγκάζονται να παραδοθούν. Σπαρτιάτε και Θηβαίοι θέτουν σκληρούς όρους. Να κατεδαφιστούν τα μακρά τείχη. Να καούν οι Τριήρης που είχαν δοξάσει την Ελλάδα στη Σαλαμίνα. Η Αττική να ισοπεδωθεί, να γίνει βοσκότοπος. Ειδικώς ο Θηβαίος Σπαρτιάτης Ερίανθρος ζητά να σφαγιαστούν οι άντρες άνω των 18 και τα γυναικόπαιθα να πολιθούν δούλοι. Ικανοποιημένοι οι νικητές διασκεδάζουν σε συμπόσιο και ψώνουν τα κύπελα μαζί και την έπαρσή των όταν ένας Φωκαεύς κρούει την η λύρα του και ξεκινά να σιγοτραγουδά στίχους από την Ηλέκτρα. Και τότε τα πάντα αλλάζουν. Ο θαυμασμός προς τον ποιητή, η συγκίνηση των στίχων τους έκανε να μαλακώσει η καρδιά τους και να καταλάβουν πόσο άδικο θα ήταν να χαλάσουν μια τέτοια πόλη τόσο ευκλαιά, ένδοξη και που βγάζει τέτοιους άντρες, όπως ο Ευρυπίδης. Τελικώς, τα τείχη έπεσαν και μάλιστα τελετουργικώς υπό τον ήχο των αυλών. Οι Τριήρης εκάησαν, όμως οι Αθηναίοι εσώθησαν και η πόλη των, η αγλαοκτισμένη πόλη της Παλάδος έμελε να ζήσει για αιώνες. Εδώ τελειώνει την ιστορία του ο Πλούταρχος στο βιβλίο του Λύσανδρος και εμείς αναρωτιόμαστε τι να ήταν άραγε αυτό το τραγούδι του Ευρυπίδου και εν τέλει ποια τα μυστικά, ποια η δύναμη του θεατρικού λόγου ώστε ο Ευρυπίδης 2 έτη μετά το θάνατό του έσωσε και πάλι τους Αθηναίους. Και αυτή τη φορά όχι μόνο τους Αθηναίους, αλλά και τους Σπαρτιάτες και τους Θηβαίους, την εδότον στην ιστορία. Η ερμηνεία που θα ακούσετε είναι υποκειμενική, αναγκαστικός, εφόσον ο καθής βιώνει μόνος την των τιούτων παθημάτων κάθαρσιν. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα μυστικά εράσμια όπλα του θεατρικού λόγου που όμως παρά το ατομικό της αναγνώσεως θα πρέπει να είμαστε έντιμοι και να διαβάζουμε αυτά ακριβώς που λέει και όχι άλλα. Και εδώ θα σας πω και κάτι που έγινε το 330, νομοθετήθηκε στην Αθήνα με πρόταση του ρήτορος Λυκούργου να φυλάσσονται τα ακριβή αντίγραφα των τραγωδιών και να απαγορεύεται στους ηθοποιούς να αυτοσχεδιάζουν.
Πάμε στο θέατρο λοιπόν και στο θεατρικό λόγο. Ήχοι και οπτικά ερεθίσματα από την ορχήστρα κρούουν τις απέναντι κερκίδες. Κερκής είναι η σφινοειδής διαίρεσης των καθισμάτων, των εδωλίων του θεάτρου. Είναι όμως και η ράβδος του αργαλιού που κρούει το ύφασμα. Η σαϊτιά. Μια μυστική σαϊτιά λοιπόν συνδέει, γιατί αυτό είναι ποιήσεις, συνδέει μύθους, ιστορία, αρχέτυπα και σύμβολα για να βρει το στόχο της μόνο σε ορθάνυκτες εσωτερικές αισθήσεις. Εξηγούμε. Οι μύθοι ανοίγουν τις αξεθόριαστες σκέψεις των αρχαίων, οι οποίες αποδεικνύονται επανανθρώπινα αιώνιες, ζώσες. Οι τραγικοί ήρωες ορθώνουν ένα καθρέφτη εμπρός μας. Προτείνουν ένα κλειδί να ξεκλειδώσουμε εσωτερικά ερμάρια γεμάτα πάθη και κρυφοκαημούς. Οπτική μας γωνία ή των αιωνίων πραγμάτων μας οδηγεί από το ειδικό, συγκεκριμένο ήρωα, τόπο, χρόνο, στο ειδικό, στις κυρίαρχες ιδέες. Το θέατρο υπηρετεί ιδέες. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί να καθίσουμε στις κερκίδες και να αφήσουμε τους τραγικούς ήρωες να μας διηγηθούν τα πάθη των. Η τραγωδία μας μεταφέρει 10 και πλέον αιώνες πριν από τότε που εγγράφει, στις Μυκήνες. Αίγιστος και Κλητεμνίστρα βασιλεύουν αφού έχουν σκοτώσει τον Αγαμέμνονα και όντας ατίθαση η Ηλέκτρα, διότι πάντοτε θρηνούσε τον πατέρα της και πάντοτε τους κατηγορούσε αμφωτέρους, είναι διωγμένη από το παλάτι της και είναι παντρεμένη με έναν φτωχό αγρότη. Οικονομική καταστροφή σημαίνει αυτό. Ο λόγος που την πάντρεψε ο Αίγιστος ήταν να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά που θα γεννήσει δεν θα είναι από ευγενική καταγωγή και πιθανή εκδικητέ και διεκδικητέ του θρόνου. Λύθη καταγωγής και αποδυνάμωση αμήνης σημαίνει αυτό. Η Ηλέκτρα ζει σε ένδυα και κανείς δεν θέλει φτωχούς για φίλους. Από ξένωσης από συμμάχους σημαίνει αυτό. Αισθάνεται δούλη, εχμάλωτη, όπως λέει η ίδια, σαν αυτές τις τροαδίτισες, τις ορφανεμένες και εχμαλωτισμένες στις επιλογές άλλων και εχθρών. Προσεύχεται στην Γαία. Δεν είναι τυχαίο, έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της, όπως λέμε σήμερα. Και ποια ήταν η Γαία, μας λέει ο Ισίωδος, πανάρχαια μητέρα όλων, ευρύσθενος, έτσι μια αγκαλιά και ασφαλές έδος. Ο άντρας της, σεβόμενος την βασιλική καταγωγή της, δεν ζει μαζί της ο σύζυγος. Η Λέκτρα ετυμολογείται αλφα στερητικών συν λέκτρων, η κλίνη. Η ανήπανδρη. Η άκαρπη, αυτό που λέει ο λαός, η γεροντοκόρη, περιγράφει το γερασμένο, που δεν θρέφει κάτι, δεν παράγει κάτι, ούτε παιδιά και επομένως είναι δίχως μέλλον. Κάποιες φορές πιστεύουμε πως ο Ευρυπίδης κοιτά μέσα από την κλειδαρότρυπα της ιστορίας και βλέπει και το σήμερα. Κατά το χρόνο των γεγονότων της τραγωδίας εορτάζουν τα Ηραία, προς στιγμήν της Ήρας που ήταν η θεά του νομίμου γάμου. Ηρωνία για το γάμο της Ηλέκτρας, ασέβεια εκ μέρους Αιγίστου και Κλητεμνίστρας για ό,τι έχουν πράξει. Και είναι για αυτούς τους εορτασμούς ακριβώς που έρχεται ο χορός, οι κοπέλες του Άργους, να πάρουν μαζί τους την Ηλέκτρα το χορό. Ας ακούσουμε την πάροδο του χορού. Πάροδη είναι
οι διάδρομοι εκατέρωθεν του κύλου, από όπου εισέρχονται στην ορχήστρα τα μέλη του χορού με το σεμνό βηματισμό της τραγωδίας. Ρήμα «έρχομαι» λοιπόν, ομηρική λέξης, από εκεί είναι ο όρχος, επίσης ομηρική λέξης, που σημαίνει σειρά ομοίων πραγμάτων, και εδώ είναι οι ανθρώπινες μορφές. Από εκεί η όρχηση, ο χορός, οι ορχευτέ, οι χορευτέ και η ορχήστρα, ο τόπος που δρά ο χορός. Λέει λοιπόν το χωρικό αυτό που συγκίνησε όταν το τραγουδούσε ο Φωκαεύς. «Αγαμέμνονος, κόρη Ηλέκτρα, έφτασα στην αυλή σου την αγροτική». Έφτασε από τα βουνά, κατέφτασε. Τυροκόπος Μυκηναίος και διαλαλή. Σε τρεις μέρες οι αργοί έχουν τη σύρα στην εορτή και οι κοπέλες όλες θα παρευρεθούν εκεί. Και η Ηλέκτρα, εγώ δεν πάω σε χαρές. Κι ούτε σκέφτομαι γιορτές. Δύστυχη εγώ. Με τις άλλες τις νύμφες τις αργίες δεν θα σύρω κυκλικό χορό. Με τα δάκρυα ξενυχτώ και με δάκρυα όλη μέρα ζω. Σκέψου, έχω άλλους τα μαλλιά και κουρέλια φορεσιά. Άλλα έπρεπαν σε μέ μία κόρη βασιλιά, που κυτρία τον θυμάται πορθητή της μια φορά. Το τραγούδι του Φωκαέως στην Αθήνα του 404 ηχούσε για την Αθήνα, για αυτό που περνούσε η Αθήνα. Κύκλους που κάνει η ιστορία, το χωρικό του στήμισε μια κατάσταση οικία. Στη συνέχεια ο χορός με το πάντα αισιόδοξο πνεύμα του Ευρυπίδου της απαντά: «Θα σου δώσουμε εμείς φουστάνι και κοσμήματα, χρυσά, χάρισμα ό,τι χρειαστείς που προσθέτει αγλάισμα και ομορφιά». Ο Ορέστης έχει ενηλικιωθεί. Ο Αίγιστος και η ίδια του η μάνα τον έχουν επικηρύξει. Εκείνος όμως επιστρέφει με τον Πυλάδη. Είναι ο πρωτοξάδελφός του που έχουν μεγαλώσει μαζί όταν ο πιστός υπηρέτης του Αγαμέμνονος τον φυγάδευσε όταν ήταν μικρό αγοράκι να μην το σκοτώσει ο Αίγιστος. Και η μητέρα του Πυλάδη ήταν η αδελφή του Αγαμέμνονος. Ο Πυλάδης ως ρόλος, βοβός ο ρόλος, είναι πάντα δίπλα στον Ορέστη. Είναι ο άλλος του εαυτός, αυτός που θα ήταν εάν προήρχεται από μία πιο υγιή οικογένεια. Φθάνουν στις Μυκήνες και οι δύο με προσοχή από τους αγρούς και πέφτουν απάνω στην Ηλέκτρα, η οποία επέστρεφε από τη Μυγή που είχε πάει να γεμίσει την ιδρία της νερό. Είναι σύμβολο ζωής η στάβνα γεμάτη νερό, γιατί της μέλεται να ζήσει. Ο Ορέστης την αναγνωρίζει, εκείνη όχι. Την πλησιάζει και της λέει τάχα πως είναι φίλος σταλμένος από τον αδελφό της για να δει τι κάνει. Τη σκητάλη παίρνει το πρώτο χωρικό, ποιητικότατο και σημαίνον βεβαίως. Για να δούμε τι μας λέει σε αυτό το χωρικό ο Ευρυπίδης. Άδη για το ναυτικό το ένδοξο των Αχαιών που πήγε στην Τρία. Εμάς όμως μας πάει η καρδιά μας, την ίδια ώρα σκεφτόμαστε οι τριήρης έξω φλέγονται. Και έπειτα ξεκινά να υμνεί τον Αχιλλέα που ήταν πρότυπο ήρωος και πρότυπο αρετής και άξιο να κρατά τα θεϊκά όπλα του Υφαίστου. Για να δούμε τι θέλει να μας πει εδώ ο Ευρυπίδης. Ποιος ήταν ο Ύφαιστος
Θεός της δημιουργίας. Κατά τον ορφικό ύμνο έχει πάντα οίκον και πάσαν πόλη. Και αν υπήρχε πιο αγλαοκτισμένη πόλη από την Αθήνα, με ναούς παντοτινά πρότυπα κάλους, τέχνης και τεχνολογίας. Η πανοπλία του Αχιλλέως, λέει το χωρικό, ήταν μόχθος ακμόνων του Θεού. Και εμείς γνωρίζουμε από την Ιλιάδα πως δίπλα του είχε μία από τις τρεις χάριτες, την Αγλαία, και σύζυγο είχε την Αφροδίτη. Δηλαδή είχε διαλέξει ο ύφεστος τα ιδεατά πρότυπα κάλους να οδηγούν τη σκέψη και τα χέρια του σε έργα λαμπρά, σε έργα μόχθου. Σε τι μοχθούσε ο ύφεστος? Τα μέταλλα. Είναι οι μήτρες που μορφοποιούν τα μέταλλα. Είναι οι μήτρες που κυοφορούν τους πέδες και θα μορφώσουν αυτούς. Με τι ποιητικό τρόπο ο δημιουργός των ωραιοτέρων χωρικών παραπέμπει στην έννοια της μητέρας παιδείας, η οποία θέτει πρότυπα, σφυριλατή, γαλουχή, αυριανούς ασπιστάς του υλικού και πνευματικού της πλούτου, εν τέλει της τιμής της. Τι κάνει η μητέρα του έργου, η Κλυτεμνήστρα? Σε αυτήν εστιαζόμαστε, στα δικά της πεπραγμένα, γιατί αυτή δικάζεται. Η Κλυτεμνήστρα παραπετά τα παιδιά της, τη συνέχειά της, επομένως αυτοκαταστρέφεται. Όποιο σύστημα παιδείας παραπετά, απαξιεί την ταυτότητα των παιδιών του, αυτοκαταστρέφεται. Εάν απαξιεί ό,τι ελληνικό, αν απαξιεί την προσφορά μας στον παγκόσμιο πολιτισμό, έχει κηρύξει την αρχαία ελληνική γλώσσα νεκρά. Και ποια γλώσσα, το κεφαλόβρισο της οικουμένης, το εργαλείο της παγκοσμίου επιστήμης. Αλλοιώνοντας τη γλώσσα, τα κείμενα γίνονται δυσπρόσιτα και έτσι μπορεί εύκολα να ψεύδεται στην ιστορική διδαχή, να κυλιδώνει τις μνήμες γιγαντομάχων του 21 και του 12-13. Αλλοιώνοντας τη γλώσσα, κουρσεύεται η γνώση γενικώς σε όλους τους τομείς. Και τότε ένας εχθρός εισβάλλει, δίχως δόρυ, και συντάσσει νεολαία δυο αράδες με το ζόρι. Σημαίνει όμως κι άλλα το χωρικό εν συνεχεία. Άδη για τον Περσέα, διόλου τυχαίος, είναι ο μυθικός ιδρυτής των Μυκηνών, εδώ που βρισκόμαστε. Λέει, περιγράφει όλα αυτά που έχει φτιάξει, έχει φιλοτεχνήσει με το μόχθο του ο ύφεστος επάνω στην πανοπλία, στα όπλα του Αχιλλέως, την ασπίδα και το κράνος. Τον Περσέα λοιπόν τον απεικονίζει με φτερωτά πέδιλα. Έχει ανέβει μια κλίμακα, έχει γίνει ήρος. Κρατά, κράτος κυριεύω, τη λαιμοτομημένη κεφαλή της Μεδούσης. Και έπειτα θα μας μιλήσει και για άλλα δύο τέρατα. Εδώ δημιουργεί φόβο με τα λεγόμενά του ο Ευρυπίδης, καθώς βλέπουμε νοερά με τα μάτια μας αυτά τα τέρατα της μυθολογίας. Η Μεν Μέδουσα ήταν μια όμορφη κοπέλα, αλλά νόμιζε πως είναι ωραιότερα και από την Αθηνά. Και η Αθηνά έδωσε στην όψη της τον εσωτερικό της κόσμο, την έκανε πολύ άσχημη. Και συμβολίζει την έπαρση, την εγωπάθεια και την ματαιοδοξία. Και το άλλο τέρας που μας λέει ο Ευρυπίδης είναι η Χήμερα, η οποία έχοντας ένα κεφάλι λιονταριού νόμιζε πως μπορεί να διαφεντεύει τους άλλους.
Όμως είχε κι άλλο κεφάλι πίσω στην ουρά της, σημάδι ότι οδηγείται από τα κατώτατα υπογάστρια ένστικτα. Και είναι σύμβολο φαντασιοπληξίας να νομίζει πως μπορεί να διευθύνει τους άλλους, ενώ εκείνη είναι τόσο χαμηλά. Και έπειτα μιλά για τις σφίγγες, σαν το τέρας που είχε ο Ιδίπους, θυμόμαστε, που ρωτούσε τους περαστικούς και όποιος δεν ήξερε να απαντήσει πως ο άνθρωπος είναι στην αρχή ήπιο, μετά ενήλικας, μετά γερνάει, δηλαδή δεν είχε ιδέα, δεν ήξερε την αλήθεια του εαυτού του, δεν ήξερε πως είναι περαστικός στη ζωή και αυτές οι σφίγγες με τους όνυχές τους άρπαζαν τα θύματά τους. Και αυτό ακριβώς έχει απεικονίσει ο Ήφαιστος επάνω στο κράνος του Αχιλλέως για να το έχει μέσα στο νου του ο Αχιλλέας. Αυτά τα τρία τέρατα που είπαμε με τις ιδιότητές τους, τις αλληγορικές, παραπέμπουν ευθέως τον Αίγιστο και την Κλυτεμνίστρα και αργότερα θα γίνει αυτό σαφές μέσα στην τραγωδία. Τι κάνει λοιπόν εδώ ο Ευρυπίδης? Μας λέει, δείτε τον ήρωα, τον Αχιλλέα, τον άξιο να βαστά αυτά τα όπλα, δείτε τον Περσέα, τον καθόταν στο θρόνο των Μυκηνών και προκάτοχο Αιγίστου και Κλυτεμνίστρας, οι οποίοι έχουν καταφέρει να αποκοπούν από όλα αυτά. Και εμείς αναρωτιόμαστε, εμείς δεν είμαστε ούτε θεοί, γιατί η θεά Αθηνά βοήθησε τον Περσέα σε αυτό τον άθλο του να κόψει το κεφάλι της Γοργούς χωρίς να την κοιτάξει, ούτε είμαστε οι μη θεοί. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να πολεμήσουμε το κακό όταν θα πρέπει να το προσεγγίσουμε, να το κοιτάξουμε, να το ακούσουμε, να το αγγίξουμε και θα μολυνθούμε από αυτό? Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο Ρέστης και θα πει αργότερα, ήλθα αγνός και θα φύγω μητροκτόνος. Όταν πολυκοιτάμε το κακό, καταλήγουμε να του μοιάσουμε. Αν ρίξουμε άσχημους ανθρώπους σε μια κοινωνία, τη χαλάσαμε. Και δεν εννοώ μόνον ηθική ασχήμια, εννοώ και οπτική ασχήμια. Απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει το παράδειγμα του Ηφαίστου, ο οποίος διάλεξε να έχει δίπλα του πρότυπα του ιδεατού Κάλους. Και στη συνέχεια, τι μας λέει ο χορός? Από τη λαιμοτομημένη κεφαλή της Μεδούσης ξεπετάχτηκε ο φτερωτός Πήγασος και πήγε να πιει νερό στην κρίνη Πυρήνη που βρίσκεται στην Κόρινθο. Και όπως μας λέει ο Παυσανίας, σε αυτή ακριβώς την κρίνη πήγε να καθαρθεί ο Ορέστης μετά τους φόνους και σήμερα σώζεται στη μεγαλοπρέπειά της. Τι μας λέει λοιπόν εδώ ο Ευρυπίδης? Πως μόνον αφού ξεπεράσουμε από μέσα μας τα αισθήματα, όλα αυτά που μας βαστάνε κολλημένους στο εγώ μας, και αυτό το κόλλημα είναι το πέτρωμα που λέει ο μύθος, όταν λοιπόν ξεφύγουμε από το εγώ, μόνο τότε μπορεί να δώσουμε μέσα μας χώρο να σκεφτούμε το εμείς και μόνο τότε μπορεί να ξεπεταχτεί σαν φτερωτό άλογο ο ανώτερος εαυτός μας σε έργα δημιουργικά, σε έργα εμπνευσμένα, που σημαίνει σε έργα προσφοράς, τα οποία θα περάσουν και στην ιστεροφημία μας. Στη συνέχεια, το χωρικό μιλά για την Κλυτεμνίστρα και λέει πως οι θεοί θα τιμωρήσουν την κακόφρονα,
την Δαρίδα, την κόρη του την Δάρεο, και όψομαι αίμα Χιθέμ από το λαιμό σου. Λέει, θα δω, όψομαι, μέλλον του ορώ, θα δω το αίμα να χύνεται από το λαιμό σου. Μας προειδεάζει λοιπόν με όλες αυτές τις εικόνες πως επίκειται να πέσουν κεφάλια. Στη συνέχεια, η Ηλέκτρα θα μάθει πως ο ξένος είναι ο αδελφός της, όταν έρχεται στο φτωχικό της ο παλιός υπηρέτης του Αγαμέμνονος και προσέχει ένα σημάδι στο φρύδι του Ορέστη που το είχε αποκτήσει σε κάποια παιδική σκανδαλιά. Και όλοι μαζί οργανώνουν το διπλό φωνικό. Ο γέρον υπηρέτης έχει φέρει μαζί του ίνο και γεμίζει τα κύπελα να πιούν. Από το παλαιόν θησάβρισμα Διονύσου, όπως λέει. Σημάδι πως το φιλούσε από τα παλιά, στο κελάρι του, από τα χρόνια του Αγαμέμνονος, και το μυαλό όλων ήταν εκεί, στον Αγαμέμνονα. Λέει στον Ορέστη ο γέρον υπηρέτης του Αγαμέμνονος, «Εν χερί τη σύ πάντα έχεις, στο χέρι σου είναι όλα». Και έτσι φεύγει ο Ορέστης και πάει να συναντήσει τον Αίγιστο, και από εδώ και πέρα τα γεγονότα θα τρέξουν πολύ γρήγορα. Και αφήνει την Ηλέκτρα, τον χορό και εμάς μαζί σε θανάσιμη αγωνία, καθώς εάν αποτύχει θα σημάνει το τέλος και των δύο. Και όσο εμείς περιμένουμε τον άγγελο να μας πει τι απέγινε ο Ορέστης, έρχονται πάλι οι κοπέλες του χορού και τώρα μας θυμίζουν την μακροχρονία διαμάχη για την εξουσία ανάμεσα στους πατεράδες του Αγαμέμνονος και του Αιγίστου, τον Ατρέα και το Θιέστη αντιστοίχως. Και ήταν τόσο φρικτές οι πράξεις τους, που δεν θα τις επαναλάβω εδώ, και τόσο απέσιες, που όπως μας λέει ο χορός, ο Ζεύς αποφάσισε να μεταβάλει τις τροχές των άστρων και να προκαλέσει υπερφυσικά φαινόμενα, να χαλάσει το γένος των βρωτών, ένεκα δίκης. Και τότε βουή μεγάλη βγαίνει από τα έγκατα, τα βάθη της γης, ο χορός, οι κοπέλες τρομοκρατούνται, η Ηλέκτρα και εμείς μαζί τους. Και πάνω εκεί καταφθάνει ο άγγελος και εξιστορεί, γίνεται η θυσία προς τις νύφες. Ο Αίγιστος προϊστατεί, πλησιάζει ο Ορέστης, δεν τον γνωρίζει βεβαίως, βλέπει ένα ξένο, τον καλεί να συμμετέχει μαζί του στη θυσία, και την ώρα που ο Αίγιστος σκύβει να εξετάσει τα σπλάχνα, τα μελούμενα, ο Ορέστης δε χρονοτριβεί και το μαχαιρώνει. Αμέσως μιλά στη φρουρά του και εξηγεί ποιος είναι ο γιος του αδικοδολοφονημένος Αγαμέμνονος, και έτσι γίνεται αποδεκτός. Και γυρίζει ο χορός, ο άγγελος. Ο άγγελος γυρίζει στην Ηλέκτρα και της λέει, «Α, νάτος, έρχεται, σου φέρνει την αποτιμηθήσα κεφαλή ουχή γοργόνος του Αιγίστου που μισείς». Επιβεβαιώνεται λοιπόν η ταυτότης Αιγίστου και Μεδούσης. Και επιβεβαιώνεται πως ο Ορέστης είναι άξιος να καθίσει στο θρόνο του Περσέως. Ο χορός Άδη έχει γάρ η δίκη μέγα σθένος, και η Ηλέκτρα φωνάζει, και όποιος καρκούργος χαίρεται στο πρώτο βήμα, αυτά είναι ακριβώς τα λόγια της, έπειτα έρχεται η δίκη. Οι τραγικοί ήρωες σε διάφορες στιγμές μέσα στο έργο προσεύχονται στον Πανδερκέτα Δία και στον Ήλιο, που και οι δύο είναι ταυτόσιμοι της δίκης. Και τώρα έρχεται η σειρά της Κλητεμνήστρας. Ο Ορέστης διστάζει, αφισβητεί το χρησμό του Απόλλωνος, τον πείθει η Ηλέκτρα
με πολλά λόγια, η οποία έχει καλέσει την Κλυτεμνίστρα στο πτωχικό της, δήθεν πως έχει προσφάτως γεννήσει και πρέπει να τελέσει την πατροπαράδοτη θυσία. Την Κλυτεμνίστρα καταφθάνει, ντυμένη μεγαλοπρεπώς με τα βασιλικά της φουστάνια και συνοδεία της δούλες Τροαδίτισσες, λάφυρα του ανδρός της. Η Ηλέκτρα της τα ψέλνει. Της μιλά για τον πατέρα της, της μιλά υπέρ των ανδρών γενικώς και ειδικώς για τον πατέρα της και εναντίον των γυναικών, γενικώς όλων των γυναικών και ειδικώς για την Κλυτεμνίστρα. Και έτσι όπως της μιλά, η Κλυτεμνίστρα δεν υποψιάζεται τίποτε. Της λέει μάλιστα, «Και εσύ παιδί μου ήσουν απάντα ατίθαση, εάν μιλούσες καλύτερα στον Αίγιστο και εκείνος θα σου φερόταν αλλιώς». Η Ηλέκτρα δεν πτωείται από τίποτα, παρά το ότι η Κλυτεμνίστρα αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί και της λέει «Όλα αυτά τα έκανα γιατί μου σκότωσε την Ιφηγένεια και επέστρεψε με την Κασάνδρα». Εδώ θα μου πείτε «Επέστρεψε με την Κασάνδρα», είναι το δίκαιο του πολέμου η αρπαγή ξένων γυναικών. Το δίκαιο της ζούγκλας αν θέλετε, αλλά αυτό είναι για αιώνες. Όμως εδώ η αφεντιά του Αγαμέμνων ξεπέρασε τα όρια. Άρπαξε μία ιέρια. Στη συνέχεια η Ηλέκτρα την καλεί να μπει μέσα στο σπίτι της. Ακούμε τα λόγια της. Πλανάται στα λόγια της μία λεπτοτάτη ειρωνία περί της θυσίας που πρόκειται να γίνει. Και εδώ παρατηρούμε πως και ο Αίγιστος και η Κλυτεμνίστρα φεύγουν εν ώρα θυσίας. Ο ένας της νύφες, εκείνη στα γεννητούρια, έστω τα δίθεν γεννητούρια. Όμως τελικά είναι ο Ορέστης ο οποίος θυσιάζεται, θυσιάζει την ψυχή του. Στα λόγια της Ηλέκτρας ως Ταύρος νοείται ο Αίγιστος που έχει ήδη κατατροποθεί. Την συνήχιση του Πι, του συμφώνου Πι, που υπάρχει στο αρχαίο κείμενο, τη διατήρησα και στην απόδοση. Δημιουργεί ανεπαισθήτως μία ψυχική πίεση. Της λέει λοιπόν, «Προχώρη, παίρνα μέσα, στα δωμάτια μου, τα πτωχικά, και πούσε, πρόσεξε καλά, μη λερώσεις τα φουστάνια, απ' τη σωροφή στην κάπνα και την τόση γάνα. Έμπα, μέσα θα τελέσεις τη θυσία, εκείνη που σου αρμόζει προς τα θεία. Το κανίστρι είναι κλεισμένο, σαν κλεισμένη από τη μοίρα συμφωνία. Το λεπίδι της φαγής ακονισμένο, το λεπίδι που τον Ταύρο έχει ήδη κατατροπώσει. Μέσα πέρνα και ο Θεός να δώσει, δεν απέχει η στιγμή. Το δικό σου πεπρωμένο είναι να πέσεις με πληγή. Νύφη, στο πλάι εκείνου θα πλαγιάσεις την ευνή, εν το άδη όπως και εν ζωή. Τούτη τη χάρη σου κάνω με αυτό, για του πατρός το δικαιωμό». Μέσα παραφυλά ο Ορέστης να τελειώσει αυτό που όρισε ο Απόλλων. Ο χορός φωνάζει, «Στο λουτρό είχε πέσει ο άρχοντάς μου, να μη δίκαν Θεός». Όταν όλα έχουν τελειώσει, ο Ορέστης διηγείται πως χρειάστηκε να καλύψει τα μάτια του για να μπορέσει να μπήξει το φάσδανο στο λαιμό. Επιβεβαιώνεται πάλι λοιπόν η ταυτότης Κλυτεμνίστρος με τη Μέδουσα και η ταυτότης του Ορέστου με τον Περσέα. Και τότε και μόνο τότε τα δύο αδέλφια συναισθάνονται τι έχουν κάνει και το μετανιώνουν και αρχίζουν να κλαίνε και ο χορός λέει, «Έπραξες ό,τι φοβερότερο». Ψηλά από το θεολογείο
εμφανίζονται οι Διόσκουροι ως απομηχανείς θεοί. Στέλνουν τον Ορέστη στην Αθήνα να δικαστεί, την Αθήνα που ο ποιητής τη θέλει πάντοτε την πόλη του δικαίου, την πόλη καταφύγιο του κάθε κατατρεγμένου, και του λένε, του προλέγουν ότι θα δικαστεί σε δικαστήριο το οποίο έχουν ιδρύσει οι θεοί για κάποια υπόθεση, κάποιο φόνο που είχε κάνει ο Άρης και γι' αυτό ονομάστηκε Άριος Πάγος. Του λένε ακόμη πως θα αθωθεί με ψήφο της Αθηνάς. Κορυφαίο μήνυμα του έργου είναι η δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ιδρυθεί δικαστήριο για να πάψουν οι άνθρωποι να αυτοδικούν, όπως έκαναν πολλοί και οι ατρίδες βεβαίως. Και ακόμη να είναι το δικαστήριο σεβαστό, να έχει ιερότητα. Παντρεύουν και την Ηλέκτρα με τον Πυλάδη, όπως τα δύο αδέλφια πρέπει να χωρίσουν. Ήδη οι Ερηνίες έρχονται και το μαρτύριο του Ορέστου ξεκινά. Η σκηνή αποχαιρετισμού των δύο αδελφών είναι πάρα πολύ συγκινητική. Ακόμα και αυτοί που δεν θα έχουν νιώσει κάτι με την τραγωδία αυτή, εδώ δεν μπορεί παρά να κλάψουν. Θυμίζει σκηνές αποχαιρετισμού αγαπημένων προσώπων, ξεριζωμούς από την πατρίδα. Είναι υπέροχα τα λόγια του Ευρυπίδου. Και εμείς αναρωτιόμαστε, καθώς βλέπουμε τους Διοσκούρους επάνω στο θεολογείο και λίγο πριν τελειώσει η τραγωδία, λίγο πριν ο χορός αποχωρήσει, η έξοδος του χορού πάλι από τις παρόντους, όπως και η Σύλφε, στα τελευταία λόγια που μας λέει με τις πράξεις μας να ευδαιμονούμε, μας λέει αυτή την ευχή, και εμείς λοιπόν καθώς βλέπουμε τους Διοσκούρους, δεν μπορεί παρά να αναρωτηθούμε γιατί οι Διόσκουροι, γιατί δεν ήρθε ο Απόλλων που έχει χρησμοδοτήσει να μας τα πει όλα αυτά, ή η Αθηνά να βεβαιώσει για την ψήφο της, το είδωλο του Αγαμέμνονος έστω, εφόσον προς χάρη του έχουν γίνει όλα. Ποιοι είναι οι Διόσκουροι? Διόσκουροι, τέκνα Θεού, ένας θνητός και ένας αθάνατος. Όμως οι θεοί τους έχουν βάλει πάντοτε μαζί και στη ζωή και στο θάνατο και τρέχουν μονίμως να σώσουν όποιον κινδυνεύει στις θάλασσες. Είμαστε εμείς, τέκνα Θεού, που τρέχουμε μονίμως να σώσουμε το καριδότσουφλο, φθαρτό μας σώμα, στα πέλαγα των προβλημάτων. Και ο αθάνατος και ο θνητός εαυτός μας πάντα μαζί και στη ζωή και στο θάνατο, εφόσον ο χαρακτήρας μας, οι πράξεις μας, ο δρόμος της ψυχής μας, μας ακολουθεί. Έστω και ως ιστεροφημία, αν θέλετε. Τούτη είναι η υπέροχη τραγωδία Ηλέκτρα, αΐ επίκαιρη, όπως εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε ακόμη από τις Μυκήνες, όχι προτού θυμηθούμε πως υπήρξαν το κέντρο ενός μεγάλου, μακραίωνος πολιτισμού, που έδωσαν το όνομά του σε όλη εκείνη την εποχή. Πολλοί μυκηναϊκοί οικισμοί έχουν βρεθεί στην πατρίδα μας, από τον Νότο έως το Βορρά, τη Μακεδονία μας. Σε ευρεθήσεις τοιχογραφίες βλέπουμε ενδύματα και κομμώσεις ανδρών και γυναικών. Και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό, γιατί έχουμε σαφή δείγματα θεατρολογικής ενδυματολογίας για τους ήρωες του τροϊκού κύκλου. Στη συνέχεια είπαμε για τον Περσέα που βασίλευσε, στη συνέχεια ήρθανε πολλοί βασιλείς και μέσα στους απογόνους του ήταν και η Αγλυκμίνη και ο Ηρακλής της.
Και ο Ευριστές που τον έστελνε συνεχώς σε άθλους και μονίμως κυνηγούσε τα παιδιά του. Κάποτε οι Ηρακλειδείς τον εσκότωσαν τον Ευριστέα και καθώς έμεινε δίχως απογόνους, οι Μυκηναίοι επέλεξαν τον Ατρέα του Πέλοπος και ακολούθησαν τα γνωστά γεγονότα. Μετά το θάνατο του Αιγίστου, ο Ορέστης βασιλεύ σε Μυκήνες Άργος και Σπάρτη, διότι παντρεύτηκε την Ερμιόν του Μενελάου. Ο υιός των, ο Τισαμενός, είναι ο τελευταίος βασιλεύς. Επί των ημερών του έγινε η επάνωδος των Ηρακλειδών, προφανώς να διεκδικήσουν τα χωράφια των προπαπούδων τους. Γύρω στον 5ο αιώνα, κλασική εποχή, οι Μυκήνες είναι πια μια μικρή κόμη, ενώ το Άργος έχουν γίνει σπουδαία πόλης. Και μετά και την επικράτηση των Δωριαίων και οι Αργοί διώχνουν όλους τους Μυκηναίους, οι οποίοι φεύγουν πρόσφυγες και μοιράζουν τη γη σε πέντες Αργίους. 3ο με 2ο αιώνα, μην γνωρίζοντας οι Αργοί πως κάτω από ένα μικρό ύψωμα κρύβεται ένας θολωτός μυκηναϊκός τάφος, χτίζουν εκεί στην πλαγιά του ένα μικρό θέατρο όπου βάσει ευρεθήσεις επιγραφής εόρταζαν τα Διονύσια. Γύρω στο 1809 χωρικοί ανακαλύπτουν τον τάφο, αλλά τον εσύλισε ο Πασάς Βελή του Ναυπλίου και το 1951 ανακαινίστηκε. Τον είπαν συμβατικός, όχι τι είναι, της Κλυτεμνίστρας. Γύρω στην αρχή της ρωμαϊκής κατακτήσεως, από τις άλλοτε πολύχρωμες Μυκήνες του Ομήρου δεν υπάρχει μηδέ ίχνος. Όμως, ουδής θα ξεχάσει τις Μυκήνες. Μέσα από τα έπι του μεγαλύτερου ποιητού των Ελλήνων έχουν περάσει στην παιδεία των αρχαίων και κυρίως χάρη στον τύραννο των Αθηνών, τον Πισίστρατο, ο οποίος τα εξέδωσε. Και έτσι ο θεατρικός λόγος, η ζωγραφική, η γλυπτική, η λογοτεχνία, αργότερα, πολύ αργότερα και η όπερα, αντλούν θέματα από τις Μυκήνες. Η ιστορία θα βρει την Ηλέκτρα, Παύλα Ελλάδα, άλλοτε με τα κουρέλια της τραγωδίας και άλλοτε σε ολοπόρφυρους χιτώνες. Ήλθαν και μέρες δουλείας, εθνικών συρρυκνώσεων, ξεριζωμών και πάλι ξαναζήσαμε χάρη στα παιδιά της, τους γιγαντομάχους. Και επιβιώναμε όλους αυτούς τους αιώνες, διότι κρατήσαμε γλώσσα και εθνική συνείδηση. Αυτά υπήρξαν οι άειλοι σωματοφύλακες του έθνους. Όποιος τα αγγίζει αυτά, ασεβεί και είναι άφρον. Στην αλληγορική ανάγνωση της τραγωδίας, Αγαμέμνων, νοείται ο βασιλιάς του εαυτού μας, ο νους. Εάν είναι υγιής και όχι επαρμένη μέδουσα ή φαντασιόπληκτη χήμερα, πως μπορεί να διαφεντεύει τους άλλους, τότε μπορεί να κυβερνά καλώς πρωτίστως το καριδό τσουφλό του και έπειτα να προστατεύει τα παιδιά του. Ιδάλλως χαθήκαμε. Ξένο πλήρωμα θα κυβερνά ο Αίγιστος και κάτω στα μπάρια με αλύσους θα μας πετά. Τα χάνομαι όλα λοιπόν, πάλι αισιόδοξος ο Ευρυπίδης, και κλείνω με τούτο. Μας λέει, όχι, όλα μπορούν να μας τα πάρουν, εκτός από τον καλό μας του χαρακτήρα. Και αυτά μας τα λέει διαστόματος Ηλέκτρας. Η Ηλέκτρα ήταν το προσωνύμιο της κοπέλας, όπως είπαμε. Μας παραδίδεται και το επίσημο όνομά της, Λαοδίκη, γιατί και οι λαοί δικάζονται, τιμωρούνται
για τις κακές επιλογές τους, για την ανοχή, τη συνυπευθυνότητα, την ανοησία. Να τελειώσουμε λοιπόν με το κείμενο, με το στίχο αυτό του Ευρυπίδου, πως μόνο ο χαρακτήρας μου μένει, η γάρ φύσης βέβαιος, ούτα χρήματα, ή μεν γάρ αή παραμένουσα, έρη κακά. Στην προσπάθεια να ανοίξουμε τις πύλες διδασκαλίας της τραγωδίας, γευτήκαμε παλαιόν θησάβρισμα Διονύσου. Ο αποσκηνής φιλόσοφος Ευρυπίδης θέτει γόνιμους προβληματισμούς πάνω στα ουσιώδη και τα χρήσιμα. Και εμείς διαπιστώνουμε πως η δυσμένο λόγο σμίγει το παρόν με το χθες. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου στις κερκίδες.